Αλλά εμείς θα φύγουμε γρήγορα, θα πάμε στην Αθήνα, νομίζω, ή τουλάχιστον στον αέρα, να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντινάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου με τις τηλεπικοινωνίες που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Δεν τη βγάζουμε τίποτα τη λέξη. Τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, για να μας πει τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως να μας εξηγήσει πώς γίνεται να υπάρχει ένα αεροδρόμιο και να έχει μόνο ένα υπάλληλο και όταν αυτός λείπει ή αρρωσταίνει να μην μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές σας και στην όμορφη Νάξο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε έρθει, η αλήθεια? Έχω έρθει να παράσχω υπηρεσίες στον πύργο ελέγχου εκεί της Νάξου πολλές φορές και τελευταία φορά ήταν το καλοκαίρι του 2019. Μάλιστα. Ήρθατε γιατί έπρεπε να αντικαταστήσετε κάποιον ή απλά γιατί θέλατε να πάρετε, να έρθετε μια μέρα έτσι να περάσετε όμορφα? Όχι. Είχα δύο μήνες που δούλευα εκεί στο αεροδρόμιο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια. Και ήρθα να αντικαταστήσω τον συνάδελφο, ο οποίος, τον ένα συνάδελφο, ήταν δύο τότε, τον ένα συνάδελφο ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό λόγω της δουλειάς και απεσήρθη. Μάλιστα. Μιλάμε για το 2019, έτσι? Βεβαίως. Μάλιστα. Αλήθεια, χθες όπως διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε από όλους, η Νάξος δεν λειτουργεί στο αεροδρόμιο γιατί έχει μόνο ένα υπάλληλο ο οποίος είναι ασθενής, ελπίζουμε να αναρρώνει και να είναι όλα καλά, να πάνε, και έτσι το αεροδρόμιο έκλεισε. Πώς γίνεται να υπάρχει ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει μόνο ένα υπάλληλο ή και κάποιοι από αυτά να μην έχουν και κανένα? Όσον αφορά το πτυτικό μέλος της ιστορίας, έτσι, γιατί μιλάμε για πληροφορίες πτήσεων. Βεβαίως, αυτό οφείλεται στην υποστελέχωση του κλάδου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 15 αεροδρόμια, τα λεγόμενα FIS, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες πύργου ελέγχου πληροφοριών πτήσεων, όπως λέγεται, στα οποία 15 από τα 15 αεροδρόμια, στα 12 υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος. Από τα 7 εκ των οποίων δεν υπηρετεί κανένας και καλύπτεται με μετακινήσεις καθ' όλον τον χρόνο. Αυτό οφείλεται βέβαια στην υποστηλέχωση του κλάδου. Έχουν να γίνουν προσλήψεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έχει φύγει πολλής κόσμος για συνταξιοδότηση και ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων, 57 των αριθμών, έχουν πάρει μετάταξη για άλλον κλάδο σύμφωνα με το νόμο το 4427 και το προεδρικό διάταγμα 85 που ψηφίστηκαν στην προηγούμενη κυβέρνηση και προηγούμενη διοίκηση. Να τα πάρουμε ένα λεπτό από την αρχή γιατί να καταλάβουν κάποια πράγματα. Όταν λέμε υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων, τι σημαίνει ακριβώς και πόσο σημαντικό είναι αυτή η υπηρεσία για να μπορέσει να έρθει ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο? Είναι πολύ σημαντικό, είναι ακριβώς όπως είναι και ο έλεγχος, περίπου όπως είναι ο έλεγχος εν αέριας κυκλοφορίας. Για να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος στο αεροδρόμιο χρειάζονται να δοθούν πληροφορίες που έχουν σχέση με τη διεύθυνση του ανέμου, με τη βαρομετρική πίεση, με την ορατότητα, με τη θερμοκρασία. Αυτά τα δίνει ο υπάλληλος που είναι στον πύργο, με την κατάσταση του διαδρόμου, με την κατάσταση της πίστας, με την κατάσταση της κυκλοφορίας που υπάρχει στο χώρο της ευθύνης του αεροδρομίου. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σχέση με την ασφαλή προσγείωση ή απογείωση του αεροσκάφου. Και να υποθέσω εδώ ότι αυτά όλα τα στοιχεία που μας δώσετε δεν μπορεί να τα πάρει από το κομπιούτερ ένας πιλότος, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, δεν μπορεί να τα πάρει από το κομπιούτερ. Μάλιστα. Ωραία. Είναι ακριβώς όπως γίνεται και στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλοι και κάποιοι μπορεί να τα ξέρουν, αλλά επειδή οι ακροατές δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρουν όλα αυτά, καλό είναι αν μπορούμε να τα κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά. Μου είπατε ότι σε 7 αεροδρόμια, προφανώς κάποια από αυτά είναι και στο Νότιο Αιγαίο, να υποθέσω, δεν υπάρχει κανένας μόνιμος υπάλληλος. Που σημαίνει ότι μετακινούνται ανά νησιά. Πώς γίνεται αυτή η κάλυψη? Ο κλάδος μας, να σας τα πάρω από την αρχή, ο κλάδος μας καλύπτει αρμοδιότητες σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, και αυτά που έχουν παραχωρηθεί στη Φράπορτ και αυτά που δεν έχουν ακόμα, είναι κρατικά. Ναι. Και αυτές οι αρμοδιότητες έχουν σχέση, ανήκουν βέβαια στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας,
mm-hmm. και έχουν σκοπό την παροχή πληροφορίας στην εναέρια κυκλοφορία. Mm-hmm. Όπως είναι η εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η ενημέρωση πληρωμάτων αεροσκαφών και αναφορών εναέρειας κυκλοφορίας και η έκδοση τοπικών αγγελιών. Αυτές οι αρμοδιότητες που εκτελούνται από το κλάδο μας υπάρχουν σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Ωραία. Και εκτελούνται από τους δικούς μας υπαλλήλους. Mm-hmm. Όταν λοιπόν χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται μετακίνηση για να καλυφθούν και οι αρμοδιότητες στα αεροδρόμια, όπως είναι τη ΣΝΑΞΟ για παράδειγμα, φεύγει ένας υπάλληλος από κάποιο άλλο αεροδρόμιο και πάει εκεί, ο οποίος πρέπει όμως να είναι πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Δεν μπορώ δηλαδή να πάω εγώ και να πω, α, την κάνω εγώ τη δουλειά αυτή. Κάποιος άλλος πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να είστε εκπαιδευμένος και να ξέρετε να δίνετε τις πληροφορίες, τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Όσον αφορά τη στελέχωση των αεροδρομίων, με βάση το τυπικό, πόσοι πρέπει πάλι να υπάρχουν σε κάθε αεροδρόμιο? Κανονικά, ναι. Για το αεροδρόμιο της ΝΑΞΟ, mm-hmm. για που έκλεισε και γι' αυτό γίνεται ο λόγος, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 υπάλληλοι. 4 υπάλληλοι. Με έναν υπάλληλο που δουλεύει σήμερα το αεροδρόμιο της ΝΑΞΟ, να φανταστείτε τι γίνεται. Υπάρχει το ωράριο λειτουργίας για τις επιβατικές πτήσεις. Ναι. Μετά το ωράριο λειτουργίας, ο υπάλληλος δεν σημαίνει ότι έκλεισε τα πάντα και πάει να κοιμηθεί. Υπάρχει ένα τηλέφωνο στην τσέπη του που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κληθεί στο πόστο του για να εξυπηρετήσει πτήσεις σανίταρη, δηλαδή νοσοκομιακές, αεροκομιδές, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, καταλάβατε. Και κάποιο περιστατικό το οποίο δεν μπορεί ιατρικά να αντιμετωπιστεί στην Άξο και πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα. Μάλιστα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορεί και στις 1 ώρα το βράδυ, μπορεί και στις 5 το απόγευμα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, τα έχουμε βιώσει αυτά. Λογικό είναι. Φυσικά και εξυπηρετούν και στρατιωτικές πτήσεις. Μάλιστα. Και πτήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την έρευνα και τη διάσωση του Αιγαίου λόγω των λαθρομεταστών και όλων αυτών των συμβάντων που υπάρχουν σήμερα. Ή το καλοκαίρι που είχαμε τις φωτιές με τα πυροσβεστικά που ερχόντουσαν και αυτά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ναι. είναι πολύ επίπονο ένας υπάλληλος και μάλιστα ο μέσος όρος ηλικίας του κλάδου είναι γύρω στα 60, να προσπαθεί να είναι όλη μέρα stand-by για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που παρουσιάζονται σε αυτόν τον τόπο. Ναι, γιατί κάποιοι θα πούν ότι εντάξει μωρέ, δύο πτήσεις έχει, σιγά που είναι το πρόβλημα, δηλαδή πάει, έρχεται και φεύγει. Γιατί το δεν έχουμε και αυτό εμείς οι Έλληνες. Ναι, το έχουμε και αυτό εμείς. Επειδή έχω περάσει το καλοκαίρι από την Άξο, το 19 είχε 9 πτήσεις επιβατικές την ημέρα. Ναι, το ξέρω. Συν τα διερχόμενα ηλικόπτερα, γιατί σας είπα ότι οι αρμοδιότητες, οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον πύργο δεν είναι μόνο να λες τον καιρό και ένας διάδρομος καθαρός και τελείωσε. Mm-hmm. Πρέπει να δίνεις και πληροφορίες κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο γύρω του αεροδρομίου. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή θυμάμαι είχαμε 9 επιβατικές πτήσεις την ημέρα, καμιά 25 ελικόπτερα τα οποία πήγαινε ερχόταν Σαντορίνη και Μύκονο, ναι. Συν τα training που ερχόταν και κάνανε εκπαιδεύσεις ο πιλότος. Mm-hmm. Που κάνανε εκπαιδεύσεις οι πιλότοι. Επομένως ήταν μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία για δύο άτομα τα οποία ήμασταν πρωί, βράδυ, συνέχεια, χωρίς ρεπό και άδεια. Καταλαβαίνω. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Χθες, παραδείγματος χάρη, ήταν κλειστό το αεροδρόμιο. Γιατί ο υπάλληλος ήταν στο σπίτι για να αναρρώσει. Σε περίπτωση που υπήρχε διακομιδή, ανάγκη διακομιδής, τι θα γινόταν? Θα βάζει ο Θεός το χέρι του, να σας πω. Τίποτα. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν είχαμε δηλαδή. Ευτυχώς βέβαια. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν είχαμε. Στα άλλα νησιά η στελέχωση είναι περίπου όπως και της ΝΑΞΟΥ, δηλαδή όσον αφορά τις Κυκλάδες. Όσον αφορά τον κλάδο μας επικρατεί η ίδια κατάσταση ακριβώς, όπως είναι και της ΝΑΞΟΥ. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχουν απαγορευτεί οι μετατάξεις προσλήψεις λόγω των μνημονίων εδώ και 12 χρόνια. Έχουν μεταφερθεί 57 άτομα στον κλάδο των ηλεκτρονικών και υπάρχει και η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων που κάθε χρόνο αυξάνεται. Ναι, γιατί όπως είπατε φυσικά, είναι μεγάλος όρος ηλικίας, όπως είπατε στην κλάδο σας. Εμείς φυσικά έχουμε αποτανθεί πάρα πολλές φορές και στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Διοίκηση
για να λυθεί αυτό το πρόβλημα με την στελέχωση και την μετάταξη, πρόσληψη προσωπικού στον κλάδο μας. Η απάντηση ποια είναι που παίρνετε? Ορίστε. Η απάντηση που παίρνετε ποια είναι? Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ και 2 χρόνια 19 μετατάξεις παρκαρισμένες στο Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να υλοποιούνται, και έχουν υλοποιηθεί μόνο 4 μετατάξεις από το χώρο της ΥΠΑ, οι οποίες είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτή τη στιγμή. Οι υπάλληλοι περνάνε σχολή πολιτικής αεροπορίας και μέχρι τον Ιούνιο θα είναι στα αεροδρόμια. Αλλά είναι μόνο 4. Μάλιστα. Επειδή μου είπατε ότι είναι μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι να μπαίνουν στον κλάδο? Φυσικά και υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά πρέπει να αποτανθούν σε αυτούς για να έρθουν στον κλάδο. Αν δεν προκηρυχθεί διαγωνισμός, πώς θα έρθουν οι νέοι? Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν έχει γίνει διαγωνισμός, δεν έχει γίνει κάποιο... δεν έχουν αποτανθεί, δεν έχει κυκλοφορήσει κάποια προκήρυξη για να τη δει ο νέος και να ανάρθει. Αυτές οι 19 μετατάξεις, αυτές οι 19 υπάλληλοι που υπάρχουν στο Υπουργείο Μεταφορών είναι από μετατάξεις, από άλλους κλάδους. Κατάλαβα. Επίσης κάνετε μια αναφορά στην πιστό, στην ανακοίνωση που βγάλετε χθες, μιλώντας για θέματα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Πιστεύετε ότι είναι ένας τρόπος για να πιέσουν προς την ιδιωτικοποίηση? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ήδη και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι τα ΕΛΤΑ, όπως είναι τα τρένα, όπως είναι τα λιμάνια. Όταν επίκειται ιδιωτικοποίηση υπάρχει μείωση του προσωπικού, ούτως ώστε ο ιδιώτης να τα πάρει με λιγότερο προσωπικό. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο, το ξέρω. Ναι. Και υπάρχει και ένας λόγος, είναι αυτός, ότι επειδή επίκειται ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας μας, κοιτάζουν πώς θα μειώσουν το προσωπικό, πώς θα συρρυκνώσουν τις υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες κλπ. Δηλαδή, στα αεροδρόμια που έχει υπό την ομπρέλα της εισαγωγικά η Fraport και τα εκμεταλλεύεται, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης? Η Fraport έχει πάρει τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Δεν έχει πάρει ακόμα, ο ιδιώτης δεν έχει πάρει τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας ελέγχονται από το κράτος. Α, μάλιστα. Ωραία. Για να είμαστε ξεκάθαροι και για να μην δημιουργούνται κάποιες παρανοήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, πώς πιστεύετε ότι με βάση την όλη διαδικασία που έγινε με την Άξο, η οποία έφερε στο επίκεντρο για μία ακόμα φορά αυτό το θέμα, πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί κάτι, ή θα δούμε το καλοκαίρι αναφορές ή γεγονότα όπως είδαμε στη Μήλο, σε εμάς είναι πιο κοντά, δηλαδή στην Ικαρία, που έκλεισαν για μία μέρα ή 2 μέρες γιατί κάποιος δεν άντυχε άλλο και έπρεπε να πάρει και την άδειά του? Δεν είναι θέμα ότι δεν άντυχε και δεν και ήθελε να πάρει την άδειά του. Ότι δεν άντυχε με την έννοια ότι είναι κούραση, προς Θεού. Είναι καθαρά βιολογικών... Βιολογικό, ναι, προς Θεού, δεν είναι θέμα αντύχης. Ακριβώς, γιατί ένας άνθρωπος που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ρεπό και άδεια, σημαίνει ότι κάπου θα καταρρεύσει. Ναι, ναι. Πιστεύω είναι νομοτέλεια της φύσης αυτό. Προφανώς. Λοιπόν, εμείς όπως είδατε γράφουμε και στην ανακοίνωσή μας ότι αν δεν σκύψει το Υπουργείο και η Διοίκηση όσον αφορά την υλοποίηση των 19 μετατάξεων που είναι παρκαρισμένες στο Υπουργείο Μεταφορών και να μας βγάλει από την υπουργική, από την κυβερνητική, την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου στις 28/10 του 2021 που λέει ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις μέχρι τέλος του 2022, τα φαινόμενα σε όλα τα νησιά, τα μικρά νησιά, θα είναι τα ίδια και μάλιστα χειρότερα το καλοκαίρι, κατά που το καλοκαίρι αυξάνονται οι και πτήσεις, οι υποχρεώσεις λειτουργίας και οι πτήσεις. Είναι σίγουρο. Μάλιστα. Δηλαδή το καλοκαίρι φέτος θα είναι εφιαλτικό αν δεν σκύψουν και δεν κάνουν προσλήψεις και δεν υλοποιήσουν τις μετατάξεις. Μάλιστα. Μακάρι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί για να προλάβουμε, γιατί όντως το να κλείνει καλοκαιρινό... Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα το καταλάβουν, γι' αυτό και εμείς το δημοσιεύουμε, να ακουστεί, να μαθευτεί, μην τυχόν και σκύψουν πάνω στο πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στο τέλος και να μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, αλλά να έρχεστε στην Άξο να περνάτε όμορφα χωρίς να αγκάζεστε να είστε 2 μήνες κλεισμένος σε ένα χώρο απλά και μόνο για να πρέπει να καλύψετε αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Σας
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς αυτό ευελπιστούμε για το καλό όλων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού και γενικότερα των νησιών, των κατοίκων των νησιών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό μήνα. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς.